Αφράτο καλαμποκόψωμο, μπομπότα. Φτιάχνει 15 κομμάτια. Το καλαμποκόψωμο, γνωστό στα αγγλικά ως cornbread, είναι ένα πολύ αγαπημένο είδος ψωμιού σε όλο τον κόσμο και μια εύκολη συνταγή. Είναι πολύ συνηθισμένο στην Ινδιάνικη κουζίνα και σχετίζεται με την Νότια και Νοτιοδυτική Αμερική, καθώς είναι παραδοσιακό φαγητό στους πληθυσμούς που υπάρχει πολύ καλαμπόκι. Στην Ελλάδα είναι μια πολύ παλιά συνταγή και ονομάζεται μπομπότα και θα βρείτε πολλές τοπικές παραλλαγές. Το καλαμποκάλευρο είναι πολύ υγιεινό και το καλαμποκόψωμο είναι πολύπλευρο και έτσι μπορεί να καταναλωθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ας μάθουμε πώς να φτιάχνουμε την απλή συνταγή για καλαμποκόψωμο και να το απολαύσουμε. Κατάλληλο για χορτοφάγους. Υλικά. 1,5 φλιτζάνι 180 γραμμάρια καλαμποκάλευρο. 1,5 φλιτζάνι 185 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις κοσκινισμένο. Μισό φλιτζάνι 100 γραμμάρια ανοιχτή καστανή ζάχαρη. 3 τέταρτα του φλιτζανιού 185 γραμμάρια βούτυρο μισολιωμένο. 1,5 φλιτζάνι 375 ml βουτυρόγαλα. 2 μικρά αυγά σε θερμοκρασία δωματίου. 3 κουταλιές σούπας 45 ml μέλι. 1 τέταρτο από κουταλάκι του γλυκού αλάτι. 1,5 κουταλάκι του γλυκού baking powder. 2 τρίτα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα. Μέθοδος. Ετοιμάστε τη ζύμη. Μισολιώστε το βούτυρο στο φούρνο μικροκυμάτων. Τοποθετήστε το βούτυρο στο μπολ του μίξερ και ξεκινήστε να το χτυπάτε. Προσθέστε την καστανή ζάχαρη και το αλάτι. Χτυπήστε τα μαζί για 2-3 λεπτά μέχρι να αφρατέψουν και η καστανή ζάχαρη να διαλυθεί στο βούτυρο. Στη συνέχεια προσθέστε 1-1 τα αυγά μέσα στο μείγμα. Συνεχίστε να χτυπάτε. Χαμηλώστε την ταχύτητα και ξεκινήστε σταδιακά, κουταλιά-κουταλιά, να προσθέτετε το αλεύρι μέσα στο μείγμα. Τώρα ρίξτε αργά το βουτυρόγαλα μέσα στη ζύμη. Ήρθε η ώρα να προσθέσετε αργά το καλαμποκάλευρο. Ρίξτε 3 κουταλιές μέλι μέσα στη ζύμη για να δώσει τη μοναδική του γεύση. Για να τελειώσετε με την ετοιμασία της ζύμης, προσθέστε τη μαγειρική σόδα και το baking και κατόπιν σταματήστε το μίξερ. Η ζύμη φαίνεται αφράτη και μοιάζει περισσότερο με κέικ από ότι με ζύμη ψωμιού. Ψεκάστε ή βουρτσίστε με λίγο λάδι ένα μεγάλο στενό μακροταψί πυρέξ 23x35 εκατοστά. Αλευρώστε επίσης τον πάτο και τις πλευρές του ταψιού. Φέρτε το ταψί δίπλα στη ζύμη. Αδειάστε τη ζύμη από τον μπολ του μίξερ μέσα στο ταψί. Ισιώστε την επιφάνειά του με το κουτάλι ή τη σπάτουλά σας. Έτοιμο για το φούρνο. Οδηγίες ψησίματος. Ψήστε το καλαμποκόψωμο σε υποθερμασμένο φούρνο στο ζεστό αέρα στους 190 βαθμούς Κελσίου για περίπου 30 λεπτά ή μέχρι να χρυσήσει, εξαρτάται από το φούρνο. Μετά από 30 λεπτά, ελέγξτε αν το καλαμποκόψωμο είναι έτοιμο, τρυπώντας το με μια μακριά δαντογλυφίδα. Πρέπει να βγει καθαρή. Αφαιρέστε το ταψί από το φούρνο. Τοποθετήστε το στον πάγκο της κουζίνας για να κρυώσει εντελώς. Όταν είναι πια κρύο, κόψτε το σε 15 κομμάτια για σερβίρισμα. Εγώ έκοψα σκόπιμα, μερικά μικρότερα και μερικά μεγαλύτερα κομμάτια για την οικογένειά μου.
Μια χρυσή τελειότητα. Πώς να σερβίρετε το καλαμποκόψωμο? Συνήθως φτιάχνω καλαμποκόψωμο τους καλοκαιρινούς μήνες και το σερβίρω στον κήπο μου για να το συνοδεύσω με μπάρμπεκιου, αλλά σίγουρα μπορείτε να το ετοιμάσετε όλο το χρόνο. Μπορείτε να δείτε ότι το καλαμποκόψωμο είναι αφράτο, έχει πιο πυκνή συνοχή, μοιάζει πιο πολύ σαν κέικ αντί για ψωμί και είναι συνήθως ετοιμασμένο με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μην είναι πολύ παχύ. Πληροφορίες φύλαξης. Το καλαμποκόψωμο ήδη κομμένο σε κομμάτια μπορεί να φυλαχτεί σε αεροστεριές δοχείο στο ψυγείο για έως και μία εβδομάδα. Βγάλτε τα κομμάτια που θέλετε να φάτε 2 ώρες πριν τα σερβίρετε. Στην κατάψυξη μπορείτε να τα φυλάξετε για έως και ένα μήνα. Επειδή η γεύση του είναι ημίγλυκια, μπορείτε να σερβίρετε καλαμποκόψωμο με μια μεγάλη ποικιλία πιάτων οποιαδήποτε στιγμή της μέρας. Για πρωινό, μεσημεριανό γεύμα, δείπνο, σνακ ή ακόμα και επιδόρπιο. Κοιτάξτε πώς. Για πρωινό γεύμα. Ζεστάνετε το για 30 δευτερόλεπτα στο φούρνο μικροκυμάτων και πασπαλίστε λίγο μέλι από πάνω. Σερβίρετε το με ζεστό ελληνικό καφέ. Μια άλλη ιδέα είναι να το φάτε αντί για κανονικό άσπρο ψωμί. Απλώστε λίγο βούτυρο και μαρμελάδα από φρούτα του δάσους και κάντε το μια δαγκονιά. Για γεύμα της Κυριακής. Το καλαμποκόψωμο σερβίρεται αντί για κανονικό ψωμί με ψητά παναρισμένα στήθη κοτόπουλο, πουρέ πατάτας, μαρουλοσαλάτα και καλαμπόκι βραστό. Τι νομίζετε βλέποντας αυτό το γεύμα? Για δείπνο μπάρμπεκιου. Σερβίρετε το με πατατοκεφτέδες, τζατζίκι, χοιρινές μπριζόλες σε πικάντικη σάλτσα και σκορδόψωμο. Για επιδόρπιο. Σερβίρετε το ζεστό με το δικό μου παγωτό βανίλια με παστέλι και λατισμένα φιστίκια και πασπαλισμένο με λίγο μέλι. Όπως και όπου το σερβίρετε, είμαι βέβαιο ότι θα το απολαύσετε. Τουριστικός οδηγός Ελλάδας. Το ελληνικό ισοδύναμε με το αμερικάνικο cornbread ονομάζεται μπομπότα. Η μπομπότα ετοιμαζόταν αρχικά απλά χρησιμοποιώντας λάδι αντί για βούτυρο και χωρίς αυγά. Στην Ελλάδα την έφτιαχναν ακόμα και πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το σιτάρι ήταν σπάνιο, ενώ το καλαμπόκι και το καλαμποκάλευρο ήταν σε αυθονία. Εξού και η ετοιμασία της ήταν πολύ εύκολη και φθηνή. Η μπομπότα έσωσε κυριολεκτικά τις ζωές πολλών ανθρώπων από την πείνα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Αυτή η φωτογραφία, ευγενική χορογία από το detoxnews.gr. Δεν είναι παράξενο λοιπόν ότι η μπομπότα ονομαζόταν ψωμί του φτωχού ή του χωρικού και μετά τον πόλεμο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, την απέφευγαν για πολλά χρόνια και παραγωνίστηκε. Αυτή η φωτογραφία, Μουσείο Μπενάκη. Σήμερα το καλαμποκάλευρο θεωρείται μια πολύ υγιεινή εναλλακτική λύση από το κανονικό αλεύρι και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μπομπότα έχει έρθει και πάλι στο προσκήνιο. Υπάρχουν πολλές τοπικές παραλλαγές μπομπότα σε όλη την Ελλάδα, ανάλογα με τοπικά έθιμα, όπως παραδείγματος χάρη με τυρί, σπανάκι ή ακόμα και σαν γλυκό με σταφίδες. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Μπορείτε να βρείτε τη συνταγή αυτή γραπτή και στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.